Θυμάμαι μια επιστολή της Αυτοκράτηρας Φρυδερίκου, που είναι η μητέρα της Βασίλισσας Σοφίας, προς την κόρη της, πριγκίπισσα τότε, διαδόχου της Ελλάδος, στην οποία της λέει το εξής. Η Σοφία δεν περνούσε καλά στο Τετόρι. Το σπίτι, το παλιό σπίτι που έμενε, δεν υπήρχαν ανέσεις, δεν υπήρχαν μπάνια, δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό, δεν υπήρχε ηλεκτρικό, ταλαιπωρείται. Και γράφει συνεχώς τα γράμματα στη μητέρα της, παραπονούμενη πότε για το ένα, πότε για το άλλο. Και της απαντάει η μητέρα της. Μπορεί όλα αυτά να μην τα έχεις. Αλλά μην ξεχνάς ποτέ ότι στο Τατόικ η τελευταία γούρνα είναι από πεντελήσιο μάρμαρο. Και αυτό είναι μια πολυτέλεια που δεν τη βρίσκει σε κανέναν άκτορο της Ευρώπης. Αυτά τα κτίρια τώρα, αυτά τα κτίσματα που ήδη τα περιηγήθηκαμε, τα είδαμε. Τι πιστεύετε εσείς έτσι για με την αγωνία που έχουμε όλοι για το μέλλον αυτού του χώρου, τι πρόταση θα κάνατε? Κοιτάξτε, εδώ θίγεται μια άλλη ευαίσθητη χορδή μου και ίσως και την άλλη μου διάσταση. Ίσως γνωρίζετε ότι είμαι ο αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Κληρονομιάς. Και είναι η εταιρεία η οποία εκπώνησε μια πρώτη μελέτη, βάσει της οποίας κηρύχθηκε το Τατόι διατηρητέο από το Συμβούλιο, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, πριν από 14 περίπου μήνες. Και αυτή τη στιγμή εκπονούμε ένα πλήρη λειτουργικό σχεδιασμό για τον χώρο αυτόν και εναπόκειται πλέον στην πολιτεία, η οποία με τόσο αγώνα και με τους τρόπους που ξέρουμε απέκτησε το κτήμα αυτό. Επομένως, εναπόκειται πλέον σε εκείνη να δώσει συνέχεια στην δική μας πρόταση ή σε κάποια δική της. Ο στόχος είναι, θα έλεγα, διπλός. Και αυτό πρέπει να διέπει την φιλοσοφία, τη γενικότερη φιλοσοφία αποκατάστασης του χώρου αυτού. Είναι ότι ο χώρος αυτός, πάντα στον χώρο αυτόν, τον κυρίαρχο ρόλο, τον πρώτο ρόλο, τον πρώτο λόγο, τον είχε πάντα η φύση. Τα κτίρια συμπληρώνουν τη φύση, δεν επιβάλλονται στη φύση. Επομένως, πρέπει το Τατόι να αποκατασταθεί με έναν τέτοιον τρόπο, ώστε η φύση να είναι αυτή που θα δεσπόζει και όχι το κτιστό μέρος. Άρα, σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σεβασμός στην ιστορία. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο. Σεβασμός στα μνημεία, που είναι ιστορικά μνημεία αυτά. Επομένως. Ο ένας στόχος είναι αυτός. Ο δεύτερος στόχος, γιατί μην ξεγελιόμαστε, χρειαζόμαστε χρήματα για όλη αυτή την ιστορία. Ο στόχος είναι. Με έναν ορίζοντα μιας δεκαετίας ή μιας δωδεκαετίας, να καταστεί το κτήμα αυτό οικονομικά ανεξάρτητο, οικονομικά αύταρκες. Αυτό σημαίνει ότι στην αρχή η πολιτεία δίνει το σύνολο του ποσού που χρειάζεται και ανά τριετία μειώνεται το ποσό, καθώς το κτήμα αρχίζει να έχει και πάλι τους δικούς του πόρους. Όπως και γινόταν και παλιά. Παλιά το κτήμα, πώς να πω έτσι, αυτοχρηματοδοτούνταν και μόνο στο ποσοστό που δεν φτάναν τα χρήματα έδινε η βασιλική χορηγία το υπόλοιπο. Mm. Λοιπόν, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε κάτω από μια σύγχρονη μορφή και με δεδομένες τις υπάρχουσες περιστάσεις να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός. Πώς? Θα δώσω απλώς μερικές ιδέες. Μπορούν να γίνουν τρία μικρά μουσεία. Mm. Μπορεί να γίνει σαφώς ένα μουσείο με την ιστορία της δυναστείας. Mm. Μπορεί να γίνει ένα μουσείο με την ιστορία του κτήματος. Πώς άλλαξαν τα κτίρια θέση, μορφή, ανάλογα με τις μόδες, με τις βασιλείες, με τους καινούριους αρχιτέκτονες κτλ. Και επιβάλλεται να γίνει επίσης ένα μουσείο των οχημάτων. Στο Τατόι βρίσκονται οι άμαξες, βρίσκονται και τα νεότερα αυτοκίνητα. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν και να γίνουν ένα πολύ συμπαθητικό μουσείο για τους φίλους επίσης των ιστορικών οχημάτων. Επίσης, αυτό που λείπει εντελώς από την Αθήνα είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι, Hotel de Charme. Δηλαδή ένα ιστορικό ξενοδοχείο με έντονη προσωπικότητα. Το Τατό είχε πάντα ένα ξενοδοχείο. Επομένως, ένα μικρό συγκρότημα, το ξενοδοχείο και τα εργατόσπιτα, αυτή η πλευρά του κτήματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κάτι τέτοιο. Ένα από τα κτίρια θα μπορούσε να στεγάσουν έναν ξενώνα προσωπικότητων, που λείπει εντελώς από την Αθήνα. Επίσης, διάφορα άλλα κτίρια θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πάντα ήπιας μορφής. Ο στόχος δεν είναι να φέρει κανείς χιλιάδες κόσμο εδώ. Να φέρει τον κόσμο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει και προφανώς να κρατήσει το αυτοκίνητο οπότε έξω από το κτήμα. Επομένως, πρέπει να μελετηθεί η πρόσβαση από τις εισόδους μέχρι την καρδιά του κτήματος. Πρέπει να μελετηθεί ο τρόπος πρόσβασης, προσέλευσης του κόσμου. Πολύ πολιτιστικά αξιοποιήσιμο φυσικά. Το βλέπω εγώ. Ένα τρίτο και τελευταίο στοιχείο είναι το κτήμα αυτό πρέπει να αναβιώσει και ως κτήμα. Δηλαδή πρέπει να γίνονται οι παραδοσιακές καλλιέργειες. Υπήρχαν αμπέλια, σημαντικά. Άρα
το εινοπείο θα πρέπει να αποκατασταθεί, ίσως σε συνεργασία με μια επιχείρηση που δουλεύει, που είναι στα κρασιά τώρα. Λοιπόν, μπορεί να το πάρει, να το αναστηλώσει και να βγάζει ένα κρασί, να αναβιώσει, ας πούμε, το Chateau de Kélia ή κάτι άλλο. Το ίδιο με το ελαιοτριβείο. Μια επιχείρηση που ασχολείται με ελάδια θα μπορούσε να αναστηλώσει το και να αναλάβει επίσης και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο και με άλλες μορφές. Και τα βουστάσια θα μπορούσαν να γίνουν, θα μπορεί να υπάρξουν άλογα για περιπάτους. Mm. Υπάρχει ένα δίκτυο σημαντικών δρόμων μέσα στο δάσος, αλεών και μονοπατιών στο βουνό. Αυτά με μια συντήρηση και με μια πρόχειρη επισκευή και περνάνε πάνω από πέτρινα, γεφύρια. Είναι μια άλλη διάσταση το τοίου που θέλει πολύ περπάτημα όμως και ίσως μια άλλη εξόρμηση για να τα γνωρίσετε κι εσείς. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν έναν ολόκληρο, τι αποτελούν, μια σημαντικότατη υποδομή την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να φύγει μέσα από τα χέρια μας. Διότι όλα αυτά είναι εκτιστά πράγματα τα οποία με το χιόνι, την κακοκαιρία, την βροχή κτλ. Καταστρέφονται. Επομένως δεν είναι μόνο ότι πρέπει να αποφασίσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με τον χώρο αυτόν. Μπορεί να γίνει κύτταρο παραγωγής. Αλλά σαφώς κύτταρο παραγωγής πολιτισμού, κύτταρο παραγωγής, έτσι δεν είναι. Ναι. Βιομηχανίες, αναψυχής, υψηλού επίπεδου, όλα αυτά μαζί. Έχει και πλούσια ευλάστηση. Και υπάρχει υποδομή. Είναι και δύο βήματα από την Αθήνα. Πάντως, από μια έτσι ρομαντική ιδέα, από έναν περίπατο, καταλήξατε να γράψετε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Είναι δύο τόμοι. Κοίτα, παρελάβνει.